Ο ΠΑΟΚ αφήνει για λίγο στην άκρη την υπόθεση πρόκρισης στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας και στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα της Super League σε μια δύσκολη έδρα. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει πλάνο το οποίο βασίζεται στη διαχείριση από πλευράς Λουτσέσκου. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Μιχαηλίδης αντί του Κρέσπο. Ο Τσιγκάρας θα επιστρέψει στην ενδεκάδα με έναν εκ των Σβάμπ ή Κούρτιτς να μένει στον πάγκο. Αν είναι εντάξει ο Τσόλακα θα παίξει από την αρχή για να πάρει ανάσες ο Ακπομ, ενώ μεσοπιθετικά ένας εκ των Μητρίτσα ή Μπίσεσβάρα θα πάρει τη θέση του Ζαμπά. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μετακίνηση του Κάρολ Σπιτέρσκι στην Σάρλοτ με τον ΠΑΟΚ να απαντάει θετικά στην πρόταση της Αμερικανικής ομάδας. Η πρόταση των Αμερικανών ήταν 5.500.000 ευρώ, αλλά η πρώην ομάδα του αριστεροπόδαρου φόρου του δικεφάλου, η Αγγελόνια, είχε κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Η μεταγραφή του Πολωνού Άσου αποτελεί την τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία της ομάδας πίσω από τους Χρήστο Τζόλι, Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και Δημήτρη Γιαννούλη.